Εγώ προτείνω να πάμε και μία βόλτα μέχρι τη Λεωφόρο Καζαντζίδη, εδώ στην Νέα Λυκανοσό, να συναντήσουμε τον αγαπημένο παιχνιδά όλων, τον αγαπημένο μας παιχνιδά, τον Μουστάκα, ο οποίος και σήμερα εισβάλλει στο στούντιο της εκπομπής και μας φέρνει την καλύτερη είδηση της ημέρας. Είναι φοβερή είδηση η σημερινή. Έλα, πες το. Τι. Είναι μεσαρίτικη γι' αυτό. Α, πάλι καλά. Τι να κάνουμε. Όλα τα λέμε κι αυτά. Μα είναι να μιλάμε μεταξύ μας, να μιλάμε, να μην κοροϊδεύουμε. Πώς θα γίνει τώρα διαφορετικά. Εγώ. Όχι, δεν ευθύνεσαι. Έχεις δίκιο. Δεν γίνεται να παίζεις μπροστά σε αυτή την είδηση και να μην τοποθετείς συγκεκριμένη στήλη. Έτσι. Αλλά να έρθω κι εγώ να πω το κάτι της μου τώρα και ας μην είναι από τη Μεσαρά. Δεν ξέρω πού είναι ο αγαπημένος παιχνιδάς, θα τον ρωτήσω βέβαια. Μπορεί να πω την Κρήτη. Και έχει να πει το εξής. Τώρα, ειδικά που προετοιμάζετε και προγραμματίζετε τις διακοπές σας. Και θέλετε βεβαίως να προετοιμαστείτε καταλλήλως για να έχουν και τα παιδιά όλα τα κατάλληλα εφόδια. Ο προορισμός και ο δρόμος είναι μόνο ένας και είναι αγαπημένος παιχνιδάς. Και φυσικά αυτά που θα χρειαστείτε είναι μια λίστα την οποία την έχουμε συμπληρώσει εμείς εδώ. Θέλω να την έχετε στο μυαλό σας. Φτιαράκια, κουβαδάκια, όλα εκείνα τα πολύ ωραία, τα φυσκοτά, τις πισίνες, τα είδη παραλίας, είδη κάμπινγκ, νεροπίστολα, βατραχοπέδιλα. Μην τα ξεχνάτε μπρατσάκια. Όλα αυτά. Μπρατσάκια, βεβαίως. Οι λουκουμάδες οι μεγάλοι που μπαίνουμε. Τις κουλούρες θέλει να πει το αγόρι. Πεινάει μάλλον. Φοβερές κουλούρες. Όλα λοιπόν αυτά και άλλα τόσα πολλά θα τα βρείτε στον αγαπημένο παιχνιδά στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στην Νέα Λυκανοσό. Μην το ξεχάσετε. Πρώτα στον αγαπημένο παιχνιδά και μετά ξεκινάμε τις βουτιές και τις βόλτες, εντάξει. Δεν θα ευλογήσω τα γένια μου. Δεν θα πω ότι άνθρωποι από τη δική μου την περιοχή. Μπορείς να το κάνεις ανοιχτά, δεν πειράζει κανένα. Από τη γενέτειρά μου γενικότερα εκεί κάτω που έχουν ένας άλλος μεσαρίτικος αέρας. Αν και πιάνει λίγο αστερούσια, είναι λίγο μισό-μισό. Άντε να μοιραστείτε την έγκλη και τη χαρά. Μισό-μισό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Έτσι, πόσο ωραίο είναι όμως, ρε παιδιά, και συναντάμε και ευτυχώς καθημερινά τέτοιες δράσεις. Και αναφερόμαστε βεβαίως σε όλα εκείνα τα χωριά της ενδοχώρας του νησιού που τελικά οι κάτοικοί τους αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και βεβαίως εδώ αυτή η φράση δεν ταιριάζει όπως τη μεταφέρουν μέσα από δελτία ειδήσεων κτλ. Αλλά αυτή τη φορά οι κάτοικοι εκεί στον Αχεντριά, στον Αχεντριά θα πάμε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει τελευταία. Όπως τον θυμάστε, ξεχάστε τον, διότι ο Αχεντριάς αλλάζει πρόσωπο, είναι πολύ πιο καθαρός και οι κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι, ήταν η αιτία που πλέον ο Αχεντριάς αστράφτη. Επιστράτευσαν τσουγκράνες, σκούπες, φαράσια, ό,τι και καθάρισαν σπιθαμή όλα. Προς σπιθαμή όλο τον οικισμό. Όλο το χωριουδάκι. Πώς να μην είναι καλή είδηση αυτό? Όχι, είναι η καλύτερη είδηση, να τα λέμε και αυτά. Και όχι μόνο ως είδηση αυτή καθεαυτή, αλλά περισσότερο θα πω για τα μηνύματα που έρχεται να μας περάσει. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει σε πολλά και διαφορετικά σημεία έτσι και χωριουδάκια του νησιού μας. Και κάτι έρχεται να πει αυτό. Και γιατί πραγματικά μπαίνουν οι άνθρωποι οι ίδιοι στη διαδικασία να παίρνουν όντως την κατάσταση στα χέρια τους, όπως λέει ο Λευτέρης, και όντως να αλλάζουν τοποθεσία. Αλλά σίγουρα δίνουν δύναμη και σε όλους εμάς να δούμε ακόμα και τη δική μας την πόλη διαφορετικά. Και γιατί όχι να μην μπούμε κι εμείς σε ένα τέτοιο τρυπάκι, να αλλάξουμε τα δεδομένα και πράγματα τα οποία ευθυνόμαστε εμείς για όλα αυτά. Γιατί για όλα αυτά τα απορρίμματα φυσικά δεν τα πέταξε κάποιος άλλος πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οπότε πολλά συγχαρητήρια σε όλους εσάς. Αν χρειαστείτε βοήθεια, εμείς το έχουμε ξαναπεί, είμαστε στη διάθεσή σας. Χεράκια, δόξα τω Θεώ, έχουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εσύ που είσαι από εκείνη την πλευρά, να μην μας ξεχνάς και εμάς. Κάπως να το οργανώνουμε, ρε παιδί μου, να γίνεται ένα μηνιαίο ραντεβού. Το καλό είναι να μεταφέρουμε αυτές τις δυσούλες για να παραδειγματίζονται όλοι οι οικισμοί. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που η εθελοντική τους δράση είναι αυτή που αποτελεί μια ομπρέλα προστασίας και στο κομμάτι της καθαριότητας στα χωριά όλης της Κρήτης. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή να την παρακολουθούμε και να σας τη μεταφέρουμε την είδηση, διότι εδώ μπήκαν μπροστά και τα μικρά παιδιά. Πρώτη γραμμή, κρούσεις, τα ίδια τα παιδιά. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και την συνεισφορά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου βοήθησε εκεί και τους ανθρώπους του χωριού με τα απαραίτητα μηχανήματα, τσαπάκια και τέτοια. Και τον πολιτιστικό σύλλογο. Και τον πολιτιστικό σύλλογο. Ηγετικά, η εθελοντική συνείδηση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καλλιεργείται στα παιδιά, αλλά και σε όλους. Είτε βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, όπως είναι το Ηράκλειο, τα Χανιά, ο Άγιος Νικόλαος, είτε πρόκειται για το τελευταίο, το μικρότερο χωριουδάκι της Κρήτης. Είναι απαραίτητο να διασώσουμε το νησί μας και το περιβάλλον. Πάρτε ευκαιρίες, πάρτε γενικότερα παραδείγματα. Συνέβησαν και άλλες δράσεις στη Μεσαρά, στο Τιμπάκι την προηγούμενη εβδομάδα, στις Μοίρες και σε άλλα χωριουδάκια. Άντε, τώρα που το καλοκαίρι έρχονται επισκέπτες, έρχονται από τις Αθήνες, έρχονται από τις Θεσσαλονίκες, από την Αυστραλία, από την Αμερική, τουλάχιστον να δουν ένα πρόσωπο
και να κάνουμε το κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί ο κρατικός μηχανισμός. Είναι πολύ σημαντικό. Ή μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Μπορούμε πραγματικά και να το έχετε στο νου σας όλοι σας. Όπου και αν δείτε κάτι, δεν είναι κάποια δύσκολη κίνηση. Σηκώνουμε τα βήματα και τα πετάμε στα σκουπίδια. Σ' άρεσε. Φυσικά και μου άρεσε. Και νιώθω και καλύτερη. Και νιώθω καλύτερος άνθρωπος και θα ξαναπώ τα ίδια. Πότε θα έρθω εγώ από εκεί πλευρά. Ωραία. Πότε θα έρθω να πάμε μαζέψουμε μαζί σκουπιδάκι ναι, πέρα και μετά να κάτσουμε στο καφενείο του χωριού. Να πιούμε κανελάδα παγωμένη. Καφεδάκι. Ελληνικό καφεδάκι θα και να σου γνωρίσω και την φιλοξενία εκεί τη περιοχή. Γλυκάκια έχετε εκεί. Τα πάντα έχω. Τι καλό. Ένα πες μου. Ένα κοίτα, και καλό. Αυτό που φτιάχνετε όλη τη χρονιά είναι τα καλτσουνάκια και το καλοκαιριακό. Εντάξει, επομένως, δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κρέας. Θα είμαι εγώ προσκεκλημένη εκεί. Αυτό προσκαλούμε, να ξέρεις. Να χαρά. Θα πάμε. Άντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο Παιχνιδάτο Μουστάκα που μας έφερε αυτή την καταπληκτική είδηση. Μην το ξεχνάτε, το καλοκαίρι ξεκινάει μόνο από τον αγαπημένο μας Παιχνιδάτο Μουστάκα εδώ στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια! Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. 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 Ένας κόσμος όνειρο.